Ήθελα να το κάνω να φανεί ένα τύχημα με την γυναίκα μου, αλλά δεν μας βγήκε. Χτυπάξει. Τη φάγαμε! Καλό το μωρό, εντάξει, ήσυχο μετά, κατάλα. Βγήκε, βγήκε. Τι. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Μόνο στο ρεγκάλα αυτά. Είμαστε με τη Δώρα και θα έχουμε μια έκπληξη που δεν ξέρει ούτε η ίδια. Μετά από ένα χρόνο, αφήσαμε τη Ραφαέλα στη μάνα μου, στη γιαγιά της, για 3 ώρες έχουμε κενό. Και θέλουμε να πάμε για κάποια ψώνια, για τη βάφτιση της Ραφαέλας που πρέπει να πάρει κάποια πράγματα η Δώρα. Αλλά, ενώ με την Μπέμπα, την οποία κάναμε άπειρα χιλιόμετρα, πήγαμε στην Αλβανία, μας γύρισε, έχει κάνει καμιά 1000 χιλιόμετρα τελευταίες 2 εβδομάδες και όλα καλά. Θα τη κάνω σήμερα έκπληξη και θα την πάω για ψώνια με το Σούπρα. Ποιο Σούπρα? Το άσπρο. Τελειωμένο είναι μέσα. Ναι, όλα τελειωμένα. Ένα κανονικό Toyota είναι. Ναι, για να μας πει τη γνώμη της, να δούμε λίγο αντιδράσεις. Γενικά, να δείξουμε λίγο το Σούπρα τώρα πόσο πολιτισμό να γίνει. Η Δώρα είναι ο χειρότερος κριτής, να ξέρετε. Πώς είναι ο Τσινός, κουμπάρος μου, 5 φορές χειρότερη. Κράζει τα πάντα. Όλα τα λέει σκουπίδια τα αμάξια μου. Με και την Πέμπα που είναι ένα απλό αμάξι. Σου λέει έκραξε βέβαια λέει πίσω, άνετο είναι, εντάξει, αλλά στην γενικά. Στην οδήγηση λέει άθλιο. Εντάξει, το οδήγησε. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε το Σουπράκι τώρα και να τη βγάλουμε μια βολτίτσα και να κρατάει την κάμερα αυτή και να μας λέει τη γνώμη της. Για ένα αμάξι το οποίο θυμάται, το έχει δει αυτή, ξέρει, παρόλο που δεν μπαίνει και δεν σχολιάζει και μοιάζει με κράζει και με σνομπάρει για το τι κάνω με το κανάλι. Αλλά. Για να γίνει καλύτερα. Ναι, ναι. Από πίσω ξέρει τι γίνεται. Βλέπει τα άγχη μας και πόση δουλειά ρίξαμε. Και ας μας κοροϊδεύει τον Τζινό κι αυτή. Οπότε θα πάρω να μας πει τώρα τη γνώμη για ένα αμάξι το οποίο το πήραμε από σίδερο σκέτο και το φτιάξαμε το 0. Για το πόσο άνετο, για την άνεση που γράφεται κάποιοι, γιατί κάποιοι μπαίνουν, βρίσκουν τώρα δικαιολογίες. Το αμάξι έχει δύναμη, το αμάξι δουλεύει. Μπαίνουν κάποιοι και λένε, ναι, ένα αμάξι είναι και η άνεση, είναι τα άλογα. Και σας λέμε ότι το Σούπρα είναι ανερτότατο. Παρά τα αυτά, σας το πει και μια γυναίκα η οποία είναι η πρώτη που θα με κράξει, να το ξέρετε. Αυτά. Πάμε. Μπέμπα. A few moments later. Λοιπόν, έχει αδειάσει τον καράζ, πήρε ο Μίτσο το GTR και άδειασε τον καράζ. Καλά ήταν να φύγει τίποτα με πίσω, βέβαια. Θα φύγει το μαύρο. Το GTR είναι και όμορφο, δεν θα σου πει. Α, το GTR είναι όμορφο, έτσι. Ότι έχω τόσα αμάξια και το αγαπημένο είναι το GTR, πραγματικά δηλαδή. Πάντα ήταν, πριν πάρει αυτό. Το ξέρω, έβλεπε τη διάρκεια και έλεγε, αυτό είναι όμορφο. Όχι ότι έλεγε αμαξάραγο τώρα, απλά έλεγε αυτό είναι όμορφο. Τετράγωνο. Ναι, τετράγωνο. Λοιπόν. Θα φύγει το FC που λύθηκε. Όπως θα φύγω εγώ. Και θα μπει το Μίκα Πατριακή, θα μπει το... αλλά θα έρθει το Citroën. Αλλά το Citroën θα το έχουμε και έξω γιατί είναι λιμουζίνα. Πάλι καινούργια αυτοκινητάρα πήρες. Γαμώ την τρέλα μου. Πενταετία αμάξι. Εδώ στάσεις. Τι είναι, στο 75 είναι, 76. Πόσο είναι, 75. 80, 90, 25, 15, 25. 50 χρόνων. 50 χρόνων. Πενταετία αυτοκίνητο, μυρίζει εργοστάσιο. Πενταετία ή 50ετία. Το θέμα είναι ότι εκείνο είναι όταν οδηγήσεις όμως, όταν μπεις μέσα και το οδηγήσεις ή το παίρνεις, το παίρνουμε για να πηγαίνουμε αντί για την Μπέμπα ταξίδι. Μέσα σαν την Μπέμπα. Όχι, είναι πολύ καλή την Μπέμπα, έτσι πιστεύω εγώ. Σε πολλούς τομείς, εξ' από την κατανάλωση. Αλλά όταν το πάρεις εκείνο και πεις, αχ τι ωραίο και άνετο που είναι. Είναι δεις... υβριδικό, πότε θα πάρεις για μένα. Και εκείνο υβριδικό είναι, μόνο με βενζίνη. Λοιπόν, κάτσε τώρα να βάλω την μπαταρία, κράτα. Να συνδέσω την μπαταρία. Κατάλαβες και μας χώνουν για πράγματα. Ναι ρε, αχ, ένα αυτοκινητάκι. Και δες πόσο χώρο έχουμε να βάζουν πράγματα. Μην πεις ότι δεν έχει. Απλά δεν μπορεί να είναι πολύ ψηλά. Δεν μπορώ να το φορτώσω όπως φορτώνω τα άλλα σου αμάξια και που παίζω τέτρις όπως λες. Θέλω να πεις στο κοινό σου ποιος φορτώνει το αυτοκίνητο όταν πάμε εκδρομές και διακοπές. Η αλήθεια είναι το φορτώνει η Δώρα. Γιατί ο Αλέξης έχει ένα αυτοκίνητο το Forester, ας πούμε. Μπορείς να κάνεις μετακόμιση με το Forester. Χωράει μόνο ένα καρότσι και μια τσάντα, τίποτα άλλο για τον Αλέξη. Εντάξει, το έχω πολύ με το φόρτωμα αυτοκινήτων. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν. Κάτι πάμε μπρος. Άμα δεν πάρει με την πρώτη θα το βγάλω άχρηστο.
Θέλω να είσαι ειλικρινής, αλλά εντάξει, μην είναι... Από χρώμα είναι καλό. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Προνοείς αυτό. Και αυτό και είναι καλό βαμμένο, ρε παιδί μου. Όχι, είναι καλό. Προφυλακτήρας που έχει... Φαίνεται καινουργίλα. Εντάξει, πήρε. Καίει λίγο λαδάκι. Ναι, έχει ένα προβληματάκι. Όταν δεν ξέρω. Όταν τα πήρεις καιρό, πέφτει λάδα στο κύλι που το κάνει και το άλλο. Το κάνουν τα δύο JZ αυτό. Διορθώνεται, δεν είναι. Αυτός τώρα πιστεύει ότι ακούγεται, αλλά... Εδώ ένα στεροφωνικό. Αυτό εδώ ετοιμάζω πατέντα για να μπει, γιατί εμείς έχουμε τον άποδο δεξί. Εδώ μπήκε το πλαστικό του, το 3D printing. Δεν είναι τελειωμένο βέβαια, θέλει δουλίτσα. Όχι από εμάς, από πίσω κάτι. Δύο πλαστικά εδώ λείπουν βασικά, δεν λείπει κάτι. Το υπόλοιπο δε στο πίσω, όλο είναι. Ναι, πίσω είναι από. Αλκαντάρα, δε εδώ και να κάνει σχέδια για να σου πιάνει το ψυχολογικό σου. Ναι, και η κολόνα σου λείπει, το ξέχασα. Αλλά δεν την ετοιμάσουμε για αυτήν. Ότι δεν βρίσκω παγκοσμίω κολόνα για εκείνο το σημείο για τάργα. Τι έχει να πει. Δεν έχει ανταλλακτικά το κινητάρα. Δεν έχει ανταλλακτικά το αυτοκίνητο. Κινητάρα, γι' αυτό είναι πανάκριβο, δεν έχει τίποτα. Αλλά ότι φτιάξαμε ένα αμάξι από το μηδέν. Όχι, αυτό το δίνω, εντάξει. Δεν περίμενα ότι θα. Κανένα δεν περίμενα να το φτιάξουμε τελικά. Είναι αυτοκίνητο στο τέλο. Και έγινε και αυτοκίνητο και έγινε και μια χαρά αυτοκινητάκι. Άνετα είναι, λίγο να αλλάξει το λευγέ το ταχυδίτο, κάτι έχει κάνει αυτό, αλλά και αυτό κάνει. Δεν έχω κάνει, έχω βάλει το Quick Shift το οποίο το κάνει αγωνιστικό. Παπ, παπ, παπ. Και έχουμε και carbon δωρεάν. Και γιατί ακούγεται την κινητική. Αυτό. Γιατί είναι μεταλλικό, γιατί είναι παλιά τεχνολογία. Δεν είναι από τα μοντέρνα τα σταθμάτα εύκολα. Ωραία, είναι... θα μου το δώσει να το οδηγήσω για να δούμε πώς. Όχι, σήμερα σε άλλο επεισόδιο, υπόσχομαι θα το δώσω. Ο Αλέξης πιστεύει ότι θα πάρω το μάξι για να το βγάλω λυκύρε. Δεν ξέρω γιατί. Πάντα το φοβάμαι αυτό. Επειδή σου χτυπήσαμε ένα FC, κάνεις έτσι. Αμάπια. Πόπο, να μας το βαράει μια ζωή, ρε. Άλλη ιστορία εκείνη, πονεμένη. Δεν έφταιγα εγώ. Αλλά δεν θα μακλήσω.
το είδατε εσείς. Εκεί που πήγαινα, κάνει μια αριστερά τιμόνι, το φλάσ το βγάλε μαζί με το τιμόνι, όλα που έστρεψε. Καλό σας πάει. Το κράκα κρούκα, πολλοί το θέλουν αυτό στο ρολίπι και να είναι μηχανικός. Κράκ, κράκ, κράκ. Τι τραβά τώρα, εσένα και πίσω. Ναι. Φοβερή κάμερα, γουμάν, πάρα πολύ. Θα βγει έξω με τα γυαλιά και θα είναι «Is this a Supra?» και θα λέει «Έχει κρίση πανικού από Supra». Θα πούνε «Ναι, είναι λογικό, κοπέλα μου, με τέτοια προβλήματα μην παίρνεις Supra». Και μας περνάνε τα σεντάν, τα τέτοια, τα Ford. Από τι κίνηση είναι αυτή. Εγώ θα πάω μόνο μαξιλάρι.
δεν έχουμε, πάμε να βάλουμε, τι φάγαμε. Το λες και οικονομικό. Γιατί δεν οδηγάω εγώ ήρεμα. Το οικονομικό δεν το αυτοκίνητά μας, ε. Ναι. Δεν θέλω σχόλια γι' αυτό, θα σε εξηγήσω σε άλλο βίντεο τι ακριβώς είναι. Γιατί μπήκε αυτή η μπίλια εδώ κάνω. Είναι το πούλησί. Έχει start and stop, άμα δείτε το διπλανό, έχει start and stop. Άντρα, η αυτοκίνητο θα αλλάξω λέει. Άντρα, το παιδί που θα το πάρω εγώ. Να μεγαλώσει έτσι με αρχές. Δεν ξέρω αν θα θέλει να έχει. Δεν θέλει να έχει τέτοιο. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πες μας τώρα δύο λόγια για το αμάξι μετά την βόλτα που έκανες. Μπορεί να είναι και καθημερινό που λέει ο λόγος. Δηλαδή, καθημερινό. Καλά, καθημερινό δεν μπορεί να είναι γιατί κατανάλωση του είναι στα ύψη. Ναι, ας την κατανάλωση. Είναι καθημερινό. Ενώ πες ότι ο άλλος έχει αυτό για να αμάξι και να κάνει τι έχει να κάνει. Εντάξει, μπορεί. Ναι, το οδηγάσου. Okay. Και άμα άλλοι έχουν κάτι, πώς το λένε, δεν ξέρω. Τα κολφάκια, ας πούμε, κάνει πιο πολύ θόρυβο η εξάρτηση. Ναι, κάποια πειραγμένα. Είδατε, ξέρει, ξέρει. Αυτά τα βλέπει, δεν τη λέω τίποτα. Τι σκάτα έχω πίσω και εγώ πάνω, έκαμε. Yeah. Και άμα θέλει, γίνεται και άγριο. Καλό. Καλά, ναι, εντάξει. Από δύναμη, καλό είναι. Κανονικά πρέπει να είναι έτσι ένα αυτοκίνητο. Γιατί εγώ, ας πούμε, αυτό αντιμετώπιζα με το Μίκρα. Δεν μπορούσα να κάνω προσπέραση, δεν μπορούσα να ξεκινήσουν οι χώρες. Ναι, μπορεί πρέπει να έχεις ένα τέτοιο εσύ για να κάνεις προσπέραση και να, ναι, να πατάς το γκάζι ναι. Και να σε ψάχνουμε μετά. Ναι. Να σε βγάζουμε από τα διαχωριστικά. Υπάρχει λίγο. Τέλος πάντων. Εντάξει, έκανε το review της η Δώρα. Θα το αγόραζες. Ποιο αυτό. Ναι. Α, αν ήταν υβριδικό θα το έπαιρνε. Έχει φάει καλά με τα υβριδικά. Το κάνουμε υβριδικό, ρε. Το κάνουμε Τέσλα. Άντε καλά, κάνουμε 2JZ υβριδικό. Θα βάλουμε μπαταρίες πίσω. A few moments later. Εδώ. Είναι καλό. Βγάλε γαλιά να βλέπω τα δάκρυα εδώ. Σα αντιδράσει. Τα ανακλαστικά σου. Εδώ είμαστε στον αγαπημένο μας δρόμο, στο αεροδρόμιο. Να κάνουμε μια μικρή ρεμπρίζ, να δούμε και την ώρα. Μην γράψετε κάποια από κάτω ζώνη, δεν φοράτε, δεν τρέπεστε αλήτες, τεντιμπόιδες και αυτά. Εγώ φοράω, της Δώρας έχει χαλάσει το κλειψάκι. Δεν μπαίνει μέσα αυτή η ζώνη, δεν ξέρω τη σκάτα. Και ψάχνω τώρα άλλο κλειψάκι, το οποίο αν δεν βρες τώρα κλειψάκι. Ξέρεις αυτό το... Η πορπή, πορπή. Ήθελα να το κάνω να φανεί ένα τύχημα με την γυναίκα μου, αλλά δεν μας βγήκε. Τι πάξει. Τι φάγαμε! Καλό το μωρό, εντάξει, ήσχο μετά, κατάλα. Έμεινες! Μετά με λέτε για το Αλφα Ρωμαίο. Μετά με λέτε για το Αλφα Ρωμαίο. Να, τα βλέπετε live, βγάζει καπνούς ο άνθρωπος. Τι να το βοηθήσω τώρα, αλλά εδώ μέσα με το Σούπρα. Δύσκολα. Κράτα τη. Το Σούπρα πάντως δεν έμεινε. Το Σούπρα είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Προχθές με γράφαν όλοι, πάρε Αλφα Ρωμαίο, πάρε Αλφα Ρωμαίο. Λέω, εντάξει. Να γιατί δεν πήρα. Πλάκα κάνω, μια χαρά είναι το Αλφα Ρωμαίο, αλλά... Ελπίζουμε ο άνθρωπος να έχει μεγάλη ζημιά, να κάνει νερά. Καπνούσε, έβγαζε τώρα τι έγινε, κάνω νερό, κάνω λάδι. Α, το γιώτα δεν χαλάνε. Πες μας και τη γνώμη σου για το Αλκαντάρα, δεν είναι φυσικό τέτοιο. Δεν μπορώ ρε, είναι το βλέπω και εδώ έχει γραμμές τώρα, ας πούμε. Βάλει story. Πρέπει να το κάνω. Πήγαινα παλιότερα έναν... Δεν θα του ιδιωτικής υγείας.
κάνω είναι τρελή, κανένας δεν μου ακούει. Ναι, ναι, ναι. Και πάση περιπτώσει, εντάξει, πηγαίνω, έχω φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό και συνήθως τι τύχαινε να είμαι καθηγητή. Να ήρθα να σε μαζέψουν. Ναι. Με το που είπες ότι εγώ πήγα να σε ψυχήσει, γεια σου, εδώ είναι η τρελή, εδώ. Και δεν είχε τύχει ποτέ να περιμένω στο... στην αναμονή, πάση περιπτώσει, γιατί ήταν συγκεκριμένα ραντεβού. Πάω μια μέρα λίγο νωρίτερα να περιμένω και συνειδητοποιώ ότι ο άνθρωπος έχει καναπέλ κατάρα. Ο ψυχίατρος είχε καναπέλ κατάρα, μάγκες. Και του λέω, καλά, του λέω, είναι δυνατόν. Γιατί, τι έχει. Λέω, καλά, όποιος έχει πρόβλημα, του λέω, συμπίλωμα αυτά, λέω, δεν την παλεύει. Α, μάν, το τσακίρι πετύχαμε. Κάποιος άλλο, τον Αλέξη δηλαδή. Τον Νίκο πετύχαμε το... Φέρε, φέρε, άνοιξε, άνοιξε παράθυρο. Και γίνανε την κάμερα. Εγώ είμαι χαμελέοντας. Καμελέοντας. Καμελέοντας. Εντάξει, άντε, κλείσε.